καλό είναι να κάνω μια κουβέντα για τους θεματοφύλακες του Παναθηναϊκού. Κάτσε, είδα λίγο την προπόνηση σήμερα. Mm-hmm. Α, το θεματοφύλακο, ξέρεις, γίνεται παράλληλα την ίδια που δουλεύουν οι παίκτες. Ναι. Και έχω να πω... καλά, πέρα ότι εντάξει, η δουλειά που γίνεται είναι πολύ καλή και φαίνεται εξάλλου από την απόδοση και του Πρινιόλη και του Λοντίγκιν. Όταν γίνεται μια καλή δουλειά, το βλέπεις και στο γήπεδο. Θέλω να πω για τον Λοντίγκιν ότι είναι ένας παίκτης παράδειγμα για όλους, για τον επαγγελματισμό και για τον τρόπο που δουλεύει. Δίνει 200% στην προπόνηση, πραγματικά 200%. Το βλέπουμε ακόμα και στα διπλά που παίζει με τους... που τους βάζει τους θεματοφύλακες στα διπλά ο προπονητής, πώς κοιλιάζει για να κάνει τις αποκρούσεις, πώς τσαντίζει το να τρώει γκολ. Και το λέω αυτό για τον Λοντίγκι γιατί. Γιατί δεν είναι εύκολο, Νίκο, όταν είσαι τόσο καλός θεματοφύλακας... Να είσαι δεύτερος και να τα δίνεις όλα στην προπόνηση, κατάλαβες. Ναι. Συνήθως οι θεματοφύλακες που είναι καλοί και είναι δεύτεροι ξενερώνουν... και το βγάζουν και στην προπόνηση. Αυτός είναι, να το πω έτσι, λαϊκά σκύλος. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και είναι πραγματικά παράδειγμα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ο επαγγελματισμός με τον οποίο δουλεύει και η νοοτροπία του. Mm-hmm. Επίσης και οι καλές σχέσεις που έχουμε μεταξύ τους, έτσι. Πολύ σημαντικό επίσης για τους θεματοφυλάκες μιας ομάδας. Γιατί στο παρελθόν υπάρχουν δίδυμα θεματοφυλάκων στον Παναθηναϊκό που δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό και σε άλλες ομάδες. Τάσο, ποιος είναι τρίτος, θύμισε μου. Ο Βασίλης Ξενόπουλος. Μπράβο, ναι. Okay. Ανανέωσε φέτος. Λοιπόν, αυτά. Πρωινή προπόνηση σήμερα. Πολύ έμφαση στην κατοχή της μπάλας. Τους έκανε και ένα διπλό μετά. Με συγκεκριμένες έτσι, οδηγίες. Θα έχει και απόγευμα προπόνηση. Νομίζω είμαστε σε μια φάση προετοιμασίας όπου είναι πολύ βαριά τα πόδια των παικτών. Ναι. Το λέω αυτό γιατί τώρα, σε αυτή την εβδομάδα που είμαστε της προετοιμασίας, που έχει ξεκινήσει από τις 14 Ιουνίου, έχουμε 7 Ιουλίου, είναι λίγο επικίνδυνη εβδομάδα για μυϊκούς τραυματισμούς και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό και χθεσινές δύο προπονήσεις ουσιαστικά ήταν μια ανάλυση της, κάποιες, για τα πλάγια, για το πώς πρέπει να κινούνται οι παίκτες, τις λύσεις πρέπει να δίνουν, διότι έχει δει ο Γιωβάνοβιτς και συνεργάτες του έχουν δει ότι ο Παναθηναϊκός χάνει πολλές κατοχές από τα πλάγια. Αλλά δεν ήταν. Η προπόνηση ήταν ουσιαστικά θεωρητική. Με τους παίκτες στο γήπεδο δεν κουράστηκαν καθόλου. Σήμερα θα γίνει διπλή προπόνηση. Την Κυριακή θα δω τελευταίο φιλικό στην Αυστρία. Απλά την Κυριακή πιστεύω ότι θα είναι η εικόνα λίγο... Θα δούμε δηλαδή τα πόδια των παίκτων θα είναι βαριά με την ΑΕΚ Λάρνακας. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το περιμένουμε. Για να γυρίσει μετά στην Αθήνα η ομάδα, να φυσικαριστεί λίγο παραπάνω και να είναι πανέτοιμη στα παιχνίδια με την Τλίπρο και στα δύο τελευταία φιλικά. Το ένα περιμένουμε να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, το άλλο θα γίνει με τη Χάπολη που σε βάζει 14... Την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή. Δεν έχει ανακοινωθεί ώρα ακόμα γι' αυτό, για την Περσεβά. Νομίζω όχι. Νομίζω. Έχει ανακοινωθεί. Ναι, καλά, θα το δω εγώ όσο συνεχίζεις εσύ με το ρεπορτάζ. Ναι. Αν υπάρχει κάτι στο site εννοώ της ΠΑΕΛΑ. Νομίζω δεν έχει ανακοινωθεί ώρα, μόνο αυτό δηλαδή περιμένουμε. Ναι. Κατά τα άλλα είχαμε σήμερα τους διαιτητές των δύο αγώνων, ένας Ιταλός και ένας Γερμανός. Από το πάνω ράφι. Εντάξει. Ναι, εντάξει, κοίταξε, ελπίδα είναι να μην πέσουμε σε κανένα μπουκέ τώρα. Γιατί πέσει, το θυμόμαστε τι έπαθε ο Παναθηναϊκός από το παιχνίδι με τη Σλάβια στην Πράγα. Την άδικη τελείωση αποβολή του Παλάσιους που του χάλασε και το πρώτο παιχνίδι και το δεύτερο. Γιατί εδώ το Παναθηναϊκός είχε και πρόβλημα και στα εξτρέμ. Δεν είχε έρθει ο Βέρμπιτς, δεν υπήρχε Μαντσίνη. Ο Αϊτόρ, θυμάμαι, στο πρώτο παιχνίδι στην Πράγα είχε περάσει COVID, είχε παίξει και το μάτσα, είχε επανέλθει, δηλαδή είχε περάσει ο COVID, αλλά ήταν ταλαιπωρημένος ο οργανισμός του. Εντάξει, φέτος υπάρχει και μια άλλη διαφορά, υπάρχει και VAR, κάτι που δεν υπήρχε πέρσι. Βέβαια. Και είναι, πιστεύω ότι τουλάχιστον να πάνε όλο καλό στο θεματοδιαιτητικό και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός καθαρά αγωνιστικά να διεκδικεί στην πρόκριση και να καταφέρει να την πάρει, που είναι ο πρώτος και βασικός στόχος και για τον Γιωβάνοβιτς και για την ομάδα. Υπάρχει πολύ μεγάλη επιθυμία, πολύ μεγάλη δίψα και πολύ μεγάλο κίνητρο η ομάδα να παίξει στους ομίλους του Champions League, που φαίνεται κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μοιάζει με απίθανο, γιατί είναι και αντίπαλοι πολύ δύσκολοι μετά από Ασέγα, Ετχόβεν, Ρέιτζ, Μπράγκα. Αλλά αν όχι σε αυτούς, να μπει η ομάδα στους ευρωπαϊκούς ομίλους, να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβρη και από εκεί και πέρα να κάνει την προσπάθεια να κάνει πρόκριση και να προχωρήσει και το Βεβάρι. Θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό και για τον κόσμο του. Θα μην τι άλλο
τόσα χρόνια το πρώτο πράγμα που τους έχει λείψει είναι η Ευρώπη, γιατί είχαν συνηθίσει να βλέπουμε το Παναθηναϊκό να κάνει καλές φορές στην Ευρώπη. Δυστυχώς όμως η ομάδα εξαφανίστηκε με όλα τα λάθη που έχουν γίνει. Άρα τώρα φαίνεται ότι είναι η ώρα για να επανέλθει. Τουλάχιστον έχει πέσει όλο το βάρος σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Ναι, ναι. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα, αλλά ήδη από χθες έχεις πει ότι θέμα Μάρλον δεν το βλέπω, προκύπτει. Τώρα τι να σου πω. Ναι. Κοίταξε, Νικό μου, η αλήθεια είναι ότι στον Παναθηναϊκό δεν λένε τίποτα. Ναι. Και δεν λένε τίποτα για τον απλούστο λόγο ότι αυτή τη στιγμή ο Παπαδημητρίου πρέπει να σου πω ότι είναι εδώ και έχει να εμφανιστεί στην προπόνηση εδώ και τρεις μέρες. Okay. Ούτε σήμερα ήταν, ούτε χθες ούτε προχθές. Ούτε στο φιλικό ήταν. Mm. Ο λόγος είναι ότι είναι στο ξενοδοχείο όλη μέρα. Στα τηλέφωνα. Στα τηλέφωνα. Και στα Zoom. Ναι. Μπράβο, ακριβώς όπως το λες είναι, ακριβώς έτσι. Για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Stopper που καίει, το είδαμε και προθέσαμε το Σέκεφελτ. Έτσι, γιατί και η μεταγραφή του Στόπερ. Ναι. Αλλά όχι μόνο τη μεταγραφή του Στόπερ, θα πάρει και άλλο παίκτη Παναθηναϊκός. Τώρα σε ποια θέση είναι δεν το ξέρω με βεβαιότητα να το πω. Θα το δούμε όμως στις επόμενες μέρες. Ο στόχος είναι το συντομότερο δυνατό να κλείσει τουλάχιστον για το Στόπερ, γιατί υπάρχει αριθμητικό πρόβλημα. Το έχουμε διαπιστώσει όλοι, το έχουμε τονίσει όλοι. Έχουμε πει όλοι ότι θα έπρεπε εδώ να είναι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Αυτό είναι το σωστό. Αλλά φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει 2-3 περιπτώσεις που παράλληλα δουλεύει με στόχο να κλείσει αυτόν που είναι πρώτος στόχος. Δηλαδή εδώ που έχει φτάσει το πράγμα να κλείσει αυτός που είναι πρώτος στόχος. Και αυτό που θέλω να πω για το θέμα του στόπερ είναι ότι θα πρέπει να έρθει παίκτης ο οποίος θα είναι δυνατόν να παίξει χθες. Κατάλαβες τι λέω? Ναι. Να έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα του, αν είναι δυνατόν να μην έχει πρόβλημα προσαρμογής, να μπορέσει π.χ. να αρχίσει προπονήσεις τρίτη τετάρτη με την ομάδα και στο φιλικό ας πούμε να πάρει ένα 20 λεπτό. Με αυτήν έννοια το λέω. Mm-hmm. Για να μπορέσει να είναι ετοιμοπόλεμος για τα μάτια της Τνίπρου, αν χρειαστεί να έρθει από τον πάγκο. Από τη στιγμή που ο Σέκεβελ και ο Μάγκλουσον θα είναι καλά. Ο Σέκεβελ να πούμε ότι και σήμερα θεραπεία έκανα, αλλά δεν είναι. Είναι προληπτικά τελείως, το γλίτωσε. Mm-hmm. Γλίτωσε τον μικρό τραυματισμό, μια υπερδιάταση έχει πάθει. Το ίδιο και ο Τσέριν που είχε ένα πρόβλημα στο γόνατο, λένε και αυτό δεν είναι κάτι σοβαρό. Σήμερα βγήκε και έκανε ατομικό πρόγραμμα. Οι δύο δεν νομίζω θα παίξουν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας και δεν ξέρω αν θα παίξει και ο Ιωαννίδης, ο οποίος πήρε σε ένα μέρος του προγράμματος σήμερα. Περισσότερο μετά φάνηκε ότι έχει βγει κούραση, σου έχω πει βαριά τα πόδια. Νομίζω ότι θα προφυλάξει οποιοδήποτε παίκτη νιώθει βαριά τα πόδια του στο παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ Λάρνακας, που ήταν και το τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού εδώ στην Αυστρία. Mm-hmm. Ο Αϊτόρ πώς πηγαίνει, που τον βλέπεις και ο από κοντά? Ο Αϊτόρ πάει καλά, αλλά θέλει πολύ μεγάλη υπομονή, Νίκο. Ναι. Θα σου πω γιατί. Ο Αϊτόρ είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει στα πλάγια. Να το πω έτσι λίγο λαϊκά, του είναι πολύ ξύλο από τους αμυντικούς. Mm. Πρέπει να κάνει συγκεκριμένες κινήσεις για να ξεφύγει. Δεν το φοβάται ο ίδιος, καλά είναι. Αλλά θέλει υπομονή, θέλει να παίρνει σιγά σιγά χρόνο συμμετοχής για να φτάσει στα στάδια που τον έχουμε δει. Πιστεύω ότι με την Νίπρο θα είναι ok. Απλά δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα που μιλάμε να είναι δεκάδα. Το οποίο πιθανό να έρθει από τον πάγκο και να δώσει λύση από τον πάγκο. Αλλά όλους τους παίκτες που έρχονται από χειαστούς, και τον Ζέκα και τον Φρόκου και τον Τρουγιέ και τον Αϊτόρ, στα διπλά τους προσέχουν οι συμπαίκτες τους, τα μαρκαρίσματα κλπ. Ξέρεις, για να μην συμβεί το παραμικρό. Αλλά είναι καλά. Είναι καλά. Πρέπει να σου πω ότι χθες μίλαγε κανένα μισάρο με τον Γιωβάνοβιτς, ο Αϊτόρ. Mm-hmm. Εντάξει, ο Γιωβάνοβιτς μιλάει πολύ στον Αϊτόρ από την πρώτη μέρα που ήρθε. Εντάξει, γιατί είναι και ένα παιδί που έχει μιλήσει κιόλας για το... είχε θέματα, κάποια θέματα. Βεβαίως. Και είναι και ένα παιδί που σε συνέντευξη που έκανε πρόσφατα αποθέσει τον προπονητή. Mm-hmm. Είπε ότι οφείλω πολλά στον Ιβάν Γιωβάνοβιτς και έχει απόλυτο δίκιο. Τον βλέπει τώρα ότι προέρχεται από αυτόν τον τραυματισμό, του μιλάει συνέχεια και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και η νέα σεζόν θα είναι πάλι το μεγάλο όπλο του Παναθηναϊκού, ένα από τα μεγάλα όπλα, αλλά η ένταξή του θα είναι σιγά σιγά. Mm-hmm. Δηλαδή μην περιμένει κάποιος να δει τον Αϊτόρ και μπορεί να παίξει και στην αρχή και να μην είναι και τόσο καλός, έτσι. Κατάλαβες. Ναι, μετά από έναν τραυματισμό χρειάζεται λίγος χρόνος. Mm-hmm. Έτσι. Αυτή είναι το λέω. Μάλιστα. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Τάσο Νικολογιάννη. Σε λιγάκι